Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις ειδήσεις του Flash. Ξεκινάμε αμέσως με τη σημερινή ενημέρωση που είχαμε αργά το απόγευμα από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις για τον κορονοϊό. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.760.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα ανακοινώνουμε 16 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.506, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 11 εκ των νέων κρούσματων είναι γνωστές επαφές και σχετίζονται με γνωστές επιδημίες και χνηλάτιση επαφών. Σε μία εκ των δομών που αντέδρασε γρήγορα στα νότια προάστια δεν έχει βρεθεί άλλο θετικό δείγμα. Κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων διασποράς της νόσου. 578 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.174 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 47 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 13 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 89,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 63 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο σήμερα στη χώρα και συνολικά οι θάνατοι είναι 130. 34 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 63.087 κλινικά δείγματα. Μετά από ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου, σχετικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής για τους χώρους των ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων, των οποίων η λειτουργία ξεκινά από τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αποφασίστηκαν τα εξής. Έγινε σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο στην έδρα αλλά και στους συνηγόρους και διαδίκους. Έγινε σύσταση για χρήση και παρουσία αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, για τήρηση της απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ' ελάχιστον 1,5 μέτρο, εντός αιθουσών και εν γέννη περίκλειστων χώρων καθορισμός ανώτατου ορίου των εισερχομένων ατόμων με αριθμό τετραγωνικών ανά άτομο, 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και κάθε επιπλέον μέτρο που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και απορρέει από την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διασφάλιση ενδεδειγμένης υγιεινής των χώρων και προστασίας δημόσιας υγείας να εφαρμόζεται. Σχετικά με την άρση των μέτρων, η Επιτροπή μας επανασυνεδριάζει απόψε για να δώσει γενικούς κανόνες για την επέκταση των κριτηρίων για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και ειδικά θέματα που αφορούν τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες μετά την άρση των μέτρων. Η καλύτερη καταγραφή της πορείας του ιού θα συμβάλλει στη βελτίωση των χειρισμών μας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων, η οποία, όπως αναγνωρίζεται από όλους τους ειδικούς, συνοδεύεται και από ένα κίνδυνο για υποτροπή της κυκλοφορίας του ιού. Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε για πάντα εγκλωβισμένοι. Η σταδιακή άρση των μέτρων προγραμματίζεται να γίνει με συντονισμένες, σταδιακές και ελεγχόμενες προσπάθειες, με ειδικά κριτήρια και κανόνες, αλλά και με τη συμμετοχή όλων μας. Με προσοχή και επαγρύπνηση, ιδιαίτερα στα μέτρα προστασίας, στους κανόνες υγιεινής, που είναι από τα κύρια μέτρα που μας έφτασαν ως εδώ, και θα πρέπει να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε όσο πιο σχολαστικά μπορούμε. Εάν υπάρχει μια προσήλωση όλων μας στον κοινό στόχο, αν δεν χαλαρώσουμε, τότε θα παραμείνουμε σε χαμηλά επίπεδα κυκλοφορίας του ιού. Τότε οι προσπάθειες επανεκκίνησης της ζωής μας θα επιτύχουν. Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τις μεταλλάξεις του ιού, από τα πιο αξιόπιστα προέρχονται από μια από τις καλές πανεπιστημιακές ομάδες της Ελβετίας, που αναλύει δείγματα του νέου ιού από 36 χώρες σε 6 υπήρους. Θέλω να τονίσω εδώ πως κάποιοι ιοί του αναπνευστικού, όπως ο ιός της γρίπης, αλλά και ο νέος κορονοϊός, εμφανίζουν συχνά μεταλλάξεις, δηλαδή μικροδιαφορές στο γενετικό του υλικό. Μάλιστα αυτές μπορεί να επηρεάσουν την επιθετικότητα ενός ιού ή και την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου. Ακόμα περισσότερο, αυτές οι μικροδιαφορές στους ιούς μπορούν να αναλυθούν και να μας βοηθήσουν με ειδικά επιστημονικά εργαλεία να προσδιορίσουμε την προέλευση ενός τελέχους του ιού, όπως για το νέο κορονοϊό.
Παραδείγματος χάρη, για το αν ένας τέλεχος που ανιχνεύτηκε σε ένα ασθενή στην Ελλάδα προήλθε από μια χώρα της Ευρώπης ή μια χώρα της Ασίας. Και ακόμα περισσότερο τέτοιου είδους αναλύσεις να μας πούν αν κάποιες επιδημίες συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, τα περιστατικά της Ισλανδίας ανακαλύφθηκε πως προήλθαν από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Τα περιστατικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εισήχθησαν από πολλαπλές οδούς στη χώρα, τόσο από την Κίνα τον Ιανουάριο, όσο και από την Ευρώπη τον Φεβρουάριο. Όλα αυτά δείχνουν πόσο συνδεδεμένος είναι ο κόσμος μας και πώς μια επιδημία στην άκρη της γης μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να επηρεάσει την άλλη άκρη. Επίσης, αυτή η καταγραφή της πορείας ενός ιού μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε προβλέψεις για τη διασπορά του και πώς μπορεί να κινηθεί στο μέλλον αυτός ή ένας παρόμοιος ιός και να παίρνουμε αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Με τα σημερινά δεδομένα, η ανάλυση της συνολικής δομής του ιού, το ολικό γονιδίωμα όπως λέγεται, δείχνει σχετικά ένα βραδύ ρυθμό δημιουργίας μεταλλάξεων, τουλάχιστον σε σχέση με τη γρήπη. Ακόμα και τα πιο διαφορετικά στελέχη μεταξύ τους έχουν περίπου 40 διαφορές από ένα σύνολο περισσότερων από 29.000 νουκλεοτίδια του ιού. Αυτό, επί του παρόντος, δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου στο μέλλον, με την προϋπόθεση πως ο ιός θα παραμείνει έτσι. Γι' αυτό είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθησή του από τους συναδέλφους μας εργαστηριακούς. Έχουμε και στην ομάδα μας στην Ελλάδα αντίστοιχες επιστημονικές ομάδες που μελετούν τον ιό και πολύ συγκροτημένα μπορούν να μας δίνουν συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του ιού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τους συναδέλφους από το Ελβετικό Πανεπιστήμιο, αν παραμείνουν έτσι τα δεδομένα, ο ιός δεν θα αλλάξει σημαντικά τα επόμενα έτη και ένα αποτελεσματικό εμβόλιο πιθανόν θα συνοδεύεται από μακρόχρονη και αποτελεσματική προστασία. Ευχόμαστε να είναι έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαραδαλιάς. Καλησπέρα σας από την πολιτική προστασία. Τις τελευταίες εβδομάδες με επιμονή, με υπομονή, με ξεχωριστή καρτερικότητα συμμετέχουμε όλοι σε μια συλλογική προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και μπορεί να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην όποια επόμενη φάση, αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε σε ποιο στάδιο της προσπάθειας βρισκόμαστε σήμερα, αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι σήμερα παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση και λόγω του καιρού, θέλω να υπενθυμίσω ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν απολύτως όπως ισχύουν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Και είμαι αναγκασμένος να το τονίσω, μια και το τελευταίο 24ωρο παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά στα δυο μητροπολιτικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θέλω ξανά να τονίσω ότι τα μέτρα αυτά θα ισχύουν στο ακέραιο, ως τις 4 Μαΐου. Και το λέω ώστε να μην ετοιμάζονται και να μην κάνει κανείς σκέψη για εκδρομές στην Πρωτομαγιά. Η μετάδοση του ιού μπορεί να έχει εστιάσει πλέον σε συγκεκριμένους χώρους, όμως ο ιός είναι εδώ, μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Και χτυπάει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και πριν. Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του ιού, η καθημερινότητά μας δεν θα είναι η ίδια όπως την ξέραμε. Και πρέπει αυτό να είναι αντιληπτό σε όλους. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αλλιώς, με πρώτο μέλημα την προστασία της υγείας της δικής μας και των συνανθρώπων μας. Καθημερινά ακούτε πληροφορίες για το τι ανοίγει και πότε ανοίγει. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλά από αυτά ανήκουν σε σφαίρα φαντασίας ή απολύτων εικασιών. Θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση τις πρώτες μέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Όλοι θα ξέρουν έγκυρα και έγκυρα τι θα γίνει και πώς. Η κυβέρνηση κινείται με σχέδιο, μελετώντας όλα τα δεδομένα. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, τα αυστηρά πρωτόγνωρα μέτρα που πήραμε νωρίς είχαν εξαιρετικό αποτέλεσμα χάρη στην υπευθυνότητα που έδειξε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε συνεργασία με το κράτος. Ένα αποτέλεσμα που έκανε την Ελλάδα θετικό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο και μας επιτρέπει τώρα να συζητάμε για το πέρασμα στην επόμενη φάση. Αλλά προσοχή, η επόμενη φάση θα είναι η σταδιακή επιστροφή όχι στη συνήθη καθημερινότητα, αλλά σε μια νέα καθημερινότητα. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό προς όλους και για όλους. Θα χρειαστεί χρόνο και διατήρηση στο ακέραιο της κοινωνικής ευθύνης, επειδή η διαδικασία δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Θα έχουμε και κρούσματα και νοσηλείες σε νοσοκομεία, θα χάνουμε δυστυχώς και συνανθρώπους μας. Θα υπάρχουν εστίες αναζωπήρωσης. Μέτρα υγιεινής που τηρούμε τώρα θα συνεχίσουμε να τα τηρούμε για πολύ καιρό και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι μη τήρηση αυτών των μέτρων υγιεινής δεν θα μπορεί να είναι αποδεκτή για κανέναν. Σε κάθε φάση θα αξιολογούνται οι εξελίξεις που έχουν σχέση με την υγεία του πληθυσμού και θα προχωρούμε. Πιθανόν κάπου να χρειάζεται μέτρα
που θα έρθουν σε δεύτερη φάση να τα ξαναπάρουμε. Κάποιες περιοχές μπορεί να ξαναμπούν σε καραντίνα. Η εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης θα είναι συνεχής. Το βασικό μέλημα παραμένει σταθερό. Η προστασία της υγείας των πολιτών και της ανθρώπινης ζωής και μόνο. Στη συνέχεια της ενημέρωσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην κλινική στη Δυτική Αττική, που όπως ξέρετε βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα στο πλαίσιο της αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Να σας ενημερώσω επίσης ότι την 5η-25η Τετάρτου ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης μετέβη στην κλινική για μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης και το σχεδιασμό του ελέγχου από την αρχή διαφάνειας. Χθες Παρασκευή, κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία στους χώρους κλινικής και ειδικότερα στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Εξέτασε στελέχη της διοίκησης κλινικής, κατέγραψε τα αρχικά ευρήματα και εγχείρησε στη διοίκηση της κλινικής φύλου ελέγχου για την αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων και τεκμηρίων. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και θα λειτουργήσει υποβοηθητικά του έργου των εισαγγελικών λειτουργών αλλά και των εμπλεκομένων διοικητικών αρχών. Η αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προγραμματίζει οριζόντιους προληπτικούς ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, αλλά και πρόνοιας, όπως γυροκομεία, σε όλη την επικράτεια, αλλά και σε υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη των παραπάνω ελέγχων. Αντικείμενο των ελέγχων, η τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων και μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2 με επιτόπιες αυτοψίες, εξέταση προσώπων και επισκόπηση εγγράφων. Καμία έκπτωση σε κανέναν. Επίσης, να ενημερώσω ότι η μετακίνηση από Δευτέρα προς τα ειρηνοδικεία και τα υποθηκοφυλακία και σε συνέχεια της ενημέρωσης του κύριου καθηγητή θα γίνεται με τη διαδικασία της. Για την διαδικασία της συνενετικής προσομοίωσης θα γίνεται με χρήση του κωδικού Β2 στο 13033. Ό,τι χρησιμοποιούμε για τις τράπεζες θα χρησιμοποιήσουμε και για αυτή την κίνηση. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι των επιβενώντων στις πτήσεις εξωτερικού. Χθες έφτασαν στη χώρα μας 4 πτήσεις με 220 άτομα. Ένα μόνο τεστ βγήκε θετικό, ενώ όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά. Σύμφωνα με τη διαδικασία, τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε, οι επιβάτες που το τεστ τους βγήκε αρνητικό έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τα ξενοδοχεία φιλοξενίας τους και να ολοκληρώσουν την καραντίνα τους στα σπίτια, όπου και ελέγχονται ως προς την τήρηση του κατοίκων περιορισμού τους. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι μετά από επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Πύρου και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, παρατείνεται ο περιορισμός κίνησης πολιτών σε σημεία του Δήμου Ιωαννίνων μέχρι και τις 5 Μαΐου. Με ελαφριά τροποποίηση των ορών κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, ο περιορισμός κίνησης ισχύει για την περίοδο παράτασης του μέτρου από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Παράλληλα, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Μυκόνου, από την 3η 28 Πέμπτου έρονται οι περιοριστικοί όροι για το νησί της Μυκόνου και θα ισχύσουν οι γενικοί περιοριστικοί όροι μετακίνησης που ισχύουν σε όλη την επικράτεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο απολογισμό για τη συνδρομή του Κέντρου Εχνηλατήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην κοινή μας προσπάθεια να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Μέχρι χθες, 1.117 θετικά κρούσματα εχνηλατήθηκαν και προέκυψαν 2.986 στενές επαφές. Σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο, οι στενές επαφές ενημερώνονται, παραμένουν σε 14ήμερη καραντίνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχονται τακτικότατα ως προς την τήρηση του κατοίκων περιορισμού τους. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να δείξουμε επιμονή και πειθαρχία σε όλες τις φάσεις του σχεδίου μας, σε κάθε σχέδιο, σε κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής. Και τώρα που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί όσο περνάει ο καιρός να μας φαίνεται πιο δύσκολο να μείνουμε σπίτι, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε την ανυπομονησία και την κούραση να θέσουν σε κίνδυνο όλα όσα έχουμε πετύχει με τόσο κόπο. Μέχρι τις 4 Μαΐου συνεχίζουμε να τηρούμε πιστά τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ. Συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι για να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Η πορεία είναι δύσκολη, αλλά για να βγούμε νικητές πρέπει να παραμείνουμε στο σπίτι και μόνο στο σπίτι. Σας ευχαριστώ. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα να δούμε μια ιστορία που πραγματικά από το πρωί αναστάτωσε τη Δυτική Μακεδονία και μιλάμε για το θάνατο δυστυχώς ενός πρόσφυγα 60 ετών ο οποίος διέμενε, φιλοξενούνταν σε δομή στα ορεινά Γρεβενά. Για όλο αυτό το ιστορικό, για όλη αυτή την ιστορία θα μας ενημέρωσαν σήμερα το μεσημέρι τόσο ο λοιμοξιολόγος ο κύριος Ιορδάνης Ρωμιόπουλος όσο και ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης από την Πτολεμαϊδα. Πρόκειται για έναν μετανάστη, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο των Γρεβενών,
Χθες το βράδυ, και θέλω αυτό να προσθέσω ότι πρόκειται για ένα μετανάστη με γνωστό βαρύ καρδιολογικό πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, συνοδεία διερμηνέα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Γρεβενών επειδή είχε ενοχλήσεις που παρέπεμπαν σε καρδιολογικό πρόβλημα. Mm-hmm. Απλά επειδή, βέβαια με τη διερμηνέα που ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολη, με σπαστά αγγλικά και τη βάση διερμηνέα του προέκυψε από τη λήψη του ιστορικού και μόνο από αυτό και ένα πιθανό εμπείρο το οποίο είχε τις προηγούμενες ημέρες, αμέσως οι γιατροί των Γρεβενών ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού COVID με αποτέλεσμα να λάβουν δείγμα και άμεσα να το διακομίσουν στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Δυστυχώς, κατά τη διακομιδή, ο ασθενής εξέπνευσε, έγινε διασωλήνωση, παρ' όλα αυτά προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, λύθηκε δεύτερο δείγμα. Όλα συγκλίνουν από τον κλινικό έλεγχο και την κλινική εξέταση στην οποία είχαν προλάβει γιατί να προβούν ότι πρόκειται για ένα αμυγός καρδιολογικό περιστατικό. Οι ενδείξεις αιματολογικές από το νοσοκομείο των Γρεβενών δεν υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις για λίμωξη COVID. Παρ' όλα αυτά, το δείγμα των Γρεβενών ήδη έχει σταλεί στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, όπου και αναμένουμε το πόρισμα το τελικό. Και ένα δεύτερο δείγμα, μετά την επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου του Ελεμαΐδας, έχει σταλεί στο δικαστήριο της Κοζάνης και αναμένουμε μέχρι το βράδυ σήμερα να έχουμε το οριστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Άρα, καταλήγουμε στο εξής, ότι τουλάχιστον φαίνεται, επιμένω στη λέξη φαίνεται, ότι δεν πρόκειται για περιστατικό COVID, δηλαδή κορονοϊού. Τουλάχιστον η πρώτη εικόνα αυτή είναι, αλλά περιμένουμε αυτό που λέμε, κύριε Ρωμιόπουλε, τα τελικά αποτελέσματα αργά το βράδυ από το τεστ που έγινε, για να είμαστε και απολύτως σίγουροι. Να είμαστε απολύτως σίγουροι, γιατί βλέπετε αυτός ο κορονοϊός, αυτή η συγκεκριμένη λίμωξη είναι πάρα πολύ ύπουλη και μπορεί να ανιχνευτεί, να εργοματευτεί εκεί που το περιμένεις, ειδικά σε ανθρώπους που ζουν σαν κλειστοί πληθυσμοί, όπως είναι και οι μετανάστες, όπως είναι και άνθρωποι που ζουν σε οίκους ευγυρίας, όπως είναι άνθρωποι που ζουν σε κλειστές κοινότητες. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, να έχουμε μεγαλύτερα αντανακλαστικά και είμαστε ήδη σε ετοιμότητα, γιατί να ξέρετε, μόλις διασταυρώθηκε αυτή η πληροφορία, κατευθείαν ενημερώσαμε τα κεντρικά του ΕΟΔΗ. Έχει ενημερωθεί η Περιφέρεια, Αττική Σύλλογη, τα νοσοκομεία και είμαστε σε ετοιμότητα, επειδή γνωρίζουμε ακριβώς και την περιοχή που διέμενε ο συγκεκριμένος μετανάστης. Είμαστε ετοιμότητα άμεσα, εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουμε και να εχνηλατήσουμε και να λάβουμε δείγματα από όλο τον πληθυσμό εκεί. Μάλιστα. Απλά περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Αν θα προβούμε άμεσα. Μάλιστα. Το τελικό αποτέλεσμα που θα γνωστοποιηθεί, θα το μάθετε πολύ αργά το βράδυ. Αύριο φαντάζομαι θα έχουμε να πούμε και περισσότερα και να ελπίσουμε ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αρνητικό. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν μιλάμε για ένα περιστατικό COVID, για το λόγο ότι έχουμε πολύ πληθυσμό συσσωρευμένο στις δομές φιλοξενίας, στα ορεινά Γρεβενά. Κάτι που το θίξαμε και τις προάλλες εδώ στο δελτίο. Να πούμε, κύριε. Επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, το θεωρώ απαραίτητο. Τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς, ζούμε καθημερινά και το βλέπουμε και εμείς που είμαστε και στα νοσοκομεία, μια φοβία του κόσμου πολλές φορές να προσέλθει στο νοσοκομείο ενώ έχει κάποιο σοβαρό σύμπτωμα. Θέλω να παρακαλέσω τους συμπολίτες μου και να τους πω: όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή της περιφέρειάς μας έχουν πάρει τα μέτρα τους. Δεν πρόκειται να εκτεθούν σε κανένα κίνδυνο κορονοϊού, σε κανένα κίνδυνο λίμωξης, γιατί έχουμε διαχωρίσει τα ΤΕΠ μας, τα επίγοντά μας, σε κάθε νοσοκομείο, σε περιστατικά πιθανού κορονοϊού και μη. Με αποτέλεσμα πολλές φορές οι άνθρωποι δικοί μας να χάνουν τη ζωή τους, ενώ θα μπορούσαν με μια απλή εξέταση στο νοσοκομείο, με πολύ προσεκτικές συνθήκες, το ξαναλέω και το εγγυούμε, να γίνουν όλα σωστά και να γλιτώσουμε θανάτους. Παράκληση, να ξέρετε, οι γιατροί μας έχουν οργανώσει τόσο καλά τα νοσοκομεία μας και όταν υπάρχει πραγματικά σοβαρό σύμπτωμα, αν μη τι άλλο, ας επικοινωνήσουμε με το νοσοκομείο να μας διασφαλίσει και το χρόνο που θα προσέλθουμε, θα πάμε στο νοσοκομείο, να κάνουμε τον έλεγχό μας, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει μόνο κορονοϊός στο διάστημα. Υπάρχουν όλες οι άλλες παθήσεις που είχαν και παλιότερα και δυστυχώς υποτιμούνται. Και είναι αυτό που λέτε πολύ σημαντικό, ότι τα νοσοκομεία μας πλέον έχουν πάρει όλα τους τα μέτρα. Έχουν αποκτήσει πλέον και την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Ακριβώς. Η αλήθεια αυτή είναι. Ότι να μην φοβόμαστε να πάμε στο νοσοκομείο όταν έχουμε ένα άλλο ζήτημα, για το λόγο ότι η φοβία μας μήπως μετά μας οδηγεί σε κάτι χειρότερο και χάνονται ζωές από τις άλλες παθήσεις που σαφώς τρέχουν και αυτές κανονικά. Από το φόβο μας. Από έναν αδικαιολόγητο, σου ξαναλέω, φόβο. Ο ιός δεν εννοείται στον αέρα. Ο ιός θα μεταδοθεί μόνο από μολυσματικό ασθενή κυρίως. Συνεπώς, ένας που θα πάει στα ΤΕΠ που δεν είναι για κορονοϊό και σε ένα απλό εξωτερικό ιατρείο, όπου είναι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Εφόσον οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας και ο ίδιος αν επιθυμεί φοράει τη μάσκα, δεν υπάρχει κίνδυνος. Παρακαλούμε, όταν υπάρχουν παράξενα και τα συμπτώματα
που μπορεί να έχουν και κίνδυνο, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, τον γιατρό του νοσοκομείου, να προσέλθετε στην κατάλληλη ώρα για να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια κι εσείς. Μάλιστα. Τώρα, μια ακόμη ερώτηση λίγο. Επειδή είχαμε αυτή την. Να επιστρέψω λίγο σε αυτό που θίξαμε από την αρχή για τον άνθρωπο που χάθηκε. Μεταφέρθηκε στον Ποδοσάκιο με λίγα λόγια, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι έφερε και κάποια συμπτώματα που θύμιζαν, να πάω πολύ προσεκτικά, θύμιζαν κορονοϊό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αναφορά, σωστά? Θα το πω ξανά πώς ακριβώς, γιατί να πω την αλήθεια, δεν ήμουν εγώ γιατρός που εφημέρευε. Ο εξαίρετος γιατρός παθολόγος που εφημέρευε χθες στα Γρεβενά, είχα την τύχη να μιλήσω μαζί του, μου εξήγησε ακριβώς, μου είπε ότι από την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο δεν προέκυπτε ένδειξη, αλλά επειδή αναφέρθηκε εμπείρετο, ακριβώς αυτό ήταν, από το ιστορικό αναφέρθηκε εμπείρετο τις προηγούμενες μέρες, ώρες, και μόνο γι' αυτό της αναφοράς, ένα ασθενή άνω των 60, ευάλωτο καρδιοπαθή, που ζει σε αυτόν τον πληθυσμό, και μόνο η αναφορά αυτού του ιστορικού είναι αρκετή για να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο. Δεν είχαμε καμία άλλη ένδειξη νήμου ξαναπνευστικού. Μάλιστα. Καμία. Μάλιστα. Είναι αυτό που αναφέρομαι και προηγούμενα, κύριε Ρωμιόπουλο, ότι επειδή πλέον υπάρχει αυτή η εμπειρία, όλα πλέον. Νομίζω ότι οποιοδήποτε ασθενή βρεθεί σε ένα νοσοκομείο πλέον τη χώρα τη Δυτική Μακεδονία για ένα οποιοδήποτε άλλο περιστατικό, πάντα γίνονται οι έλεγχοι πλέον. Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, και θέλω να προσθέσω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον και εφαρμόζεται σαν πρωτόκολλο απαρέκκλητα. Ότι οποιοδήποτε προσεκομίζεται νεκρό σε ένα νοσοκομείο της περιφέρειάς μας, εφόσον δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη διάγνωση και απλά προσεκομίζεται νεκρός μέσα στον έλεγχο τον οποίο οπωσδήποτε πραγματοποιούμε, είναι και ο έλεγχος δείγματος. Μάλιστα. Είτε αφορά ημεραπούς είτε φαρολαπούς, σε όλους. Είμαστε υποχρεωμένοι, εφόσον ακόμα η επιδημία υφίσταται στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα, να αποκλείουμε αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και για να το καταλήξουμε, μένουμε σε αυτά, κύριε Ρωμιόπουλε, εν αναμονή και των τελικών αποτελεσμάτων, αυτό που λέμε για να γνωρίζουμε πλήρως, είπατε το ένα δείγμα έφυγε Θεσσαλονίκη, το δεύτερο στο δικό μας εργαστήριο, θα έχουμε δηλαδή πλέον διασταυρωμένο. Ακριβώς. Αυτό. Θέλουμε δύο αρνητικά, γιατί σε αυτούς τους πληθυσμούς, ξέρετε, κανένα τεστ δεν είναι απόλυτα τελείως ευαίσθητο. Σωστό. Και θέλουμε τα δύο αρνητικά, τα οποία δύο αρνητικά προφανώς ενισχύουν την πιθανή αρνητική διάγνωση, ώστε να λήξει ο συναγερμός, αλλά και να πω και το άλλο, ότι εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ένδειξη, είμαστε σε ετοιμότητα άμεσα και πολύ γρήγορα να παρέμβουμε και να λέξουμε όλο τον πληθυσμό. Και να θυμίσω κιόλας ότι χθες ο κύριος Κασαπίδης εκεί στη συνέντευξη τύπου έκανε αναφορά ότι είστε έτοιμοι να πάτε και για προληπτικούς ελέγχους στις δομές φιλοξενίας προσφύγων. Από εβδομάδα ήδη έχει προγραμματιστεί να πάμε συγκεκριμένα με κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να κάνουμε αρχικά δειγματοληπτικούς ελέγχους και αν προκύψει οτιδήποτε, μετά βέβαια πολύ πιο εξονοχιστικούς ελέγχους. Βέβαια. Βάζω μέσα και τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες, τους Ρωμά επίσης, που έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Ακριβώς. Έχουμε επίσης στο μυαλό μας τα γυροκομεία, τους οίκους ευκαιρίας δηλαδή, κλινικές ενδεχομένως ψυχιατρικές, γενικά κοινότητες όπου υπάρχει συνάθρηση αρκετών ατόμων. Μάλιστα. Και είναι αυτό που λέμε, κύριε Ρωμιόπουλο, για να κλείσουμε και δεν εφησυχάζουμε. Μπορεί να πάμε σε μια άρση των περιοριστικών μέτρων, σταδιακή βέβαια και μακρόσυρτη, αλλά δεν ξεχνάμε πλήσιμο χεριών, βασικές αρχές, όχι χειραψίες. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπουν και μάσκες, γάντια αργότερα σε κάποια καταστήματα που θα ανοίξουν. Να μην ξεθαρεύουμε λίγο, έχει και καλό καιρό πλέον. Να προσέχουμε. Ακριβώς. Πολύ προσοχή. Ακριβώς. Όσον αφορά τα γάντια, είμαι επιφυλακτικός κατά πόσο χρειάζονται, ενδεχομένως να μην χρειάζονται, αν έχουμε το. Στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να βάλω τίποτα στο στόμα μου εφόσον δεν έχω τα χέρια μου, αλλά η μάσκα θεωρώ, ειδικά σε κλειστούς χώρους, και θεωρούμε ούτως ή άλλως όλη η επιστημονική κοινότητα ιατρική, ότι είναι απαραίτητη σε κλειστό χώρο για μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας και δικό μας και των συμπολιτών μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει από αυτή την επιδημία, όχι να μην ξεχάσουμε, θα πρέπει να γίνει βίωμα διαπαντός. Ότι οι συνθήκες υγιεινής, γιατί ξέρετε, κάποτε θα φύγει αυτός ο ιός, δεν μπορεί να είναι πάντοτε στην επικαιρότητα, δεν μπορεί να μας απασχολεί για πάντα, θα πάρει μήνες, θα πάρει ένα χρόνο. Θα πρέπει όμως να μάθουμε ότι οι συνθήκες υγιεινής προφυλάσσουν γενικά από όλους τους αναπνευστικούς ιούς. Θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουμε και του χρόνου, να ξέρετε, αυτό μας προβληματίζει είναι το εξής, ότι το φθινόπωρο πρώτα Θεός, δεν ξέρω πώς θα είμαστε όσον αφορά τον κορονοϊό, αλλά θα ξαναγυρίσει και η γρήπη, όσοι γρήπη. Θα ξαναγυρίσουν και οι υπόλοιποι αναπνευστικοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσα θα έχουμε πιθανά κρούσματα. Οπότε για να μειώσουμε λοιπόν όλες τις αναπνευστικές λοιμώξεις αυτές όσο μπορούμε, τηρούμε απαραίτητα και αυστηρά αυτούς τους κανόνες υγιεινής που θα τις μειώσουν αυτές τις μειώσεις και θα μειώσουν τα πιθανά κρούσματα για να μην υπάρχει το τρομερό άγχος και ο συνοστός στα νοσοκομεία μας. Πολλά διαδραματίστηκαν νωρίς το πρωί σήμερα όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην διάρκεια της διακομιδής από
τα Γρεβενά από το νοσοκομείο Γρεβενών προς τον Ποδοσάκιο νοσοκομείο που βλέπετε πίσω μου, την πύλη του οποίου βλέπετε πίσω μου, μετέφερε έναν με καρδιολογικό πρόβλημα ασθενή καταγόμενο από τη Συρία πρόσφυγα σε δομή των Γρεβενών. Δυστυχώς, όπως μάθαμε, ο ασθενής κατέληξε στη διάρκεια της διαδρομής εντός του ασθενοφόρου. Το καρδιολογικό πρόβλημα ήταν βαρύ και παρά τις προσπάθειες στο νοσοκομείο της Τολεμαΐδας των γιατρών δεν κατέστη η επιστροφή του στη ζωή. Εκεί έγινε η προσπάθεια. Έγινε προσπάθεια, αλλά ήταν πλέον αργά, γιατί έχασε τη ζωή του κατά την μεταφορά του μέσα στο ασθενοφόρο. Άρα έγιναν οι προσπάθειες, Κώστα, ανάνυψη στην ουσία, αν το λέω σωστά, του ασθενούς μέσα στον Ποδοσάκιο. Έγινε μια προσπάθεια. Ναι, τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζουμε, απλά έγινε προσπάθεια να επανέλθει στη ζωή, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό. Να πούμε ότι το περιστατικό, ο Σύριος στην καταγωγή πρόσφυγας νοσηλεύθηκε και στο νοσοκομείο Γρεβενών. Έτσι. Μετά το καρδιολογικό του πρόβλημα. Υπήρξε υποψία εάν αυτό συνδέεται με τα κρούσματα κορονοϊού του COVID-19. Πάρθηκε δείγμα στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Επίσης πάθηκε δείγμα από τη σωρό του και στο νοσοκομείο της Τολεμαΐδας. Αυτά τα δείγματα στάλθηκαν σε διαφορετικά εργαστήρια. Το μεν Γρεβενών στη Θεσσαλονίκη, το δε του Ποδοσάκιο στο εργαστήριο το καινούριο που λειτουργεί στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το δικό μας. Ναι. Αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των δειγμάτων για να διασταυρωθεί εάν αυτός ο θάνατος οφείλεται επιπλέον και στον COVID-19. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι υπήρξε ένα συναργερμός, γιατί θα μιλούσαμε πια για ένα περιστατικό που έχει να κάνει με τις δομές προσφύγων παύλα μεσταναστών και άρα θα έπρεπε να υπάρχει εγρήγορση του μηχανισμού του ΕΟΔΗ αλλά και της πολιτικής προστασίας, γιατί στην περιοχή των Γρεβενών, στη δομή όπου διέμενε ο Σύριος, μιλάμε για περίπου 300 πρόσφυγες, ενώ στο σύνολο του νομού μιλάμε για περίπου 1.200 πρόσφυγες παύλα μετανάστες που διαμένουν στο νομό Γρεβενών. Ένα θέμα που δείξαμε και όλος Κώστα τις προάλλες μιλώντας και με τον κύριο Τσεπίδη, άρα λοιπόν, που είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος των ξενοδόχων εκεί στα Γρεβενά. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, αναμένουμε στην ουσία τα αποτελέσματα από ό,τι μάθαμε και από τον κύριο Ρωμιόπουλο. Αργά το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί θα έχουμε τα αποτελέσματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, ναι, αν αυτά τα δύο ταυτίζονται, δηλαδή τα δύο διαφορετικά εργαστήρια, αν ταυτίζονται ως προς το αποτέλεσμά τους, και σε κάθε περίπτωση θα μας δώσει και το μήνυμα εάν πράγματι θα μιλάμε για έναν κυριολεκτικά συναγερμό υψηλού επίπεδου ή αν θα μιλάμε για ένα περιστατικό παθολογικό μεν δυσάρεστο δε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σχετίζεται με τον κορονοϊό. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό που μας είπε και ο κύριος Ρωμιόπουλος νωρίτερα είναι ότι όλες οι εικόνες μέχρι στιγμής, αυτό που λένε και οι γιατροί, δείχνει ότι μιλάμε για καρδιολογικό ζήτημα. Έτσι, αυτό φαίνεται. Αυτό είναι και το δικό μου ρεπορτάζ, ότι μιλάμε κατά βάση για ένα καρδιολογικό ζήτημα που μάλλον δεν σχετίζεται, αλλά μένει αυτό να αποδειχθεί και από τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Έτσι, για να είμαστε απολύτως σίγουροι, για να μην έχουμε μετά αυτό που λέμε ζήτημα στις δομές φιλοξενίας, και είναι αυτό που λέγαμε κιόλας επίσης, Κώστα, και μέσα από τις ειδήσεις χθες το βράδυ τα είπαμε, ότι έγινε και αναφορά και από τον κύριο Κασαπίδη, ότι και από εβδομάδα, μας είπε και ο κύριος Ρωμιόπουλος, θα γίνουν και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις δομές προσφύγων μεταναστών που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία, στις ευπαθείς ομάδες δηλαδή, για να είμαστε απολύτως σίγουροι. Αυτό περίπου το έχει εξαγγείλει και ο κύριος Τσόρδας το επόμενο διάστημα, και σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ομαδικές και σε μεγάλο βαθμό εξετάσεις του πληθυσμού σε στοχευμένες περιοχές, όπως είναι οι δομές μεταναστών αλλά και οι ευπαθείς ομάδες και οι ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμών, όπως είναι η Ρωμά ή η Πομάκη της Τράκης ή άλλες ομάδες πληθυσμών που θα υπάρχει υποψία και υπόνοια ότι κάτι δεν πάει καλά. Και να πούμε κιόλας, Κώστα, επειδή βρίσκεσαι και στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο του Τολεμαΐδας, ένα νοσοκομείο αναφοράς, το μεγάλο νοσοκομείο αναφοράς της περιφέρειας, που έχει δεχθεί πάρα πολλά κρούσματα, έχει νοσηλεύσει πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι έχουν φύγει, αλλά όπως είπαμε, και έχουμε και πολλούς νικητές, γιατί το προσωπικό είναι κατά πάνω. Είναι η πραγματική τους οικογένεια αυτές τις ημέρες εκεί μέσα. Ναι, νομίζω ότι έχουν υπερβάλει όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις και αυτό φαίνεται. Ανέδειξαν πραγματικά τα χαρίσματα της ελληνικής φυλής και αυτό φάνηκε και από τα πολλά ευχαριστώ των ανθρώπων που πέρασαν από το νοσοκομείο και βγήκαν νικητές
σε αυτήν την πανδημία του κορονοϊού. Είναι πολλοί αυτοί που συνεχώς ψηλίζουν στα χείλη τους τα ευχαριστώ προς το νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων και όχι μόνο του Μποδοσάκιου, γενικότερα των νοσοκομείων, γιατί παρά το ότι το νοσοκομείο που βλέπετε πίσω μου είναι το νοσοκομείο αναφοράς, βαριά περιστατικά κορονοϊό, αλλά και βαριά περιστατικά έχουν νοσηλεύσει όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Το επόμενο ρεπορτάζ μας έρχεται από τον χώρο της πολιτικής και θα παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τη σκληρή κριτική που άσκησαν οι επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για ζητήματα της οικονομίας, για το θέμα της τηλεκατάρτισης και για τα βάουτσερ. Σε αυτό το σημείο να δούμε το αναλυτικό βίντεο που ακολουθεί και σε λίγο επιστρέφουμε με πολλές συνεντεύξεις από τον χώρο της οικονομίας. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, βεβαίως δεν υπήρξε χρόνος. Ούτε είπα ποτέ εγώ ότι διεκδικούμε το τέλειο ή το αλάθητο. Όλα γίνανε σε χρόνο μηδέν. Κινηθήκαμε στη βάση ενός προγράμματος για να στηρίξουμε τους επιστήμονες με μια επιπλέον δυνατότητα καλλιέργειας δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Τι ακολουθήσαμε? Ακολουθήσαμε μέσα στον ελάχιστο χρόνο για να τρέξει το πρόγραμμα, να πληρωθούν και τα 600 ευρώ, αυτό που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό παραλάβαμε και πάνω σε αυτό κινήθηκε όλη η διαδικασία, η οποία ήταν απόλυτα διαφανής, ήταν απόλυτα συντεταγμένη με το πλαίσιο το οποίο κληρονομήσαμε και δεν απέκλεινε σε τίποτα σε επίπεδο διαφάνειας. Όλα ήταν με βάση το πλαίσιο του 2019 που κληρονομήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως, όταν ξεκινάς κάτι, είσαι εκεί και ο πολιτικός πρέπει να έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τα πράγματα και τις εξελίξεις. Στην πορεία των πραγμάτων, είδαμε ότι τουλάχιστον η ποιότητα των προγραμμάτων, η οποία δεν προβλέπεται από την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή η αξιολόγησή της, δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν το επίπεδο το οποίο εμείς θέλαμε σε μια τηλεκπαίδευση των επιστημόνων να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και είχαμε την τόλμη και χθες, ως το Υπουργείο Εργασίας, είχα την τόλμη να πω ότι αυτό το θέμα της τηλεκατάρτισης με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης αποσύρεται. Τι ακριβώς όμως πήρε πίσω ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν ήρθε σήμερα στην ερώτηση που του κατέθεσα την ώρα του Πρωθυπουργού? Προφανώς δεν ήρθε. Δεν έχει τι να πει. Τι ακριβώς πήρε πίσω? Τι ακριβώς ακύρωσε? Ποιος έχει εν τέλει την ευθύνη για αυτή τη μεγάλη κομπίνα που πήγε να στηθεί? Και βεβαίως δεν ήρθε σήμερα, όχι μετά από όλα όσα έγιναν. Την ερώτηση την κατέθεσα την Τρίτη το πρωί. Και για 24 ώρες, ενώ γνώριζε την ερώτησή μου, συνέχιζε να δίνει εντολή στον Υπουργό του και στα στελέχη της κυβέρνησης να παρελάβουν στους τηλεοπτικούς δέκτες και στους ραδιοφωνικούς και να υπερασπίζονται με ψέματα τη χρησιμότητα αυτού του προγράμματος. Γιατί επί ένα μήνα σχεδόν που φωνάζουμε με δηλώσεις και ερωτήσεις και εμείς και οι επιστημονικοί φορείς ότι λόγω της πανδημίας δεν χρειάζονται προγράμματα κατάρτισης για να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα από κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ. Μπορούν να δοθούν τα λεφτά αυτά χωρίς μεσάζοντες στους δικαιούχους. Γιατί όταν φωνάζουμε ότι είναι αδιανόητο ως προϋπόθεση για τα 600 ευρώ για κάθε δικαιούχο να παίρνουν 470 οι μεσάζοντες. Γιατί όταν το Πανελλήνιο, χάρη στην αντίδραση και την αγανάκτηση των επιστημόνων, έμαθε μέσα από τα social media την απάτη της ψευτοκατάρτισης με τα μαργαριτάρια της μετάφρασης να γίνονται viral. Γιατί τότε δεν αντέδρασε ο κ. Μητσοτάκης? Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν τις τελευταίες ημέρες στο σκάνδαλο με το βάουτσερ. Τι ακριβώς συνέβη? Χρησιμοποιήθηκε η ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιστημόνων για να μοιραστούν 36 εκατομμύρια ευρώ στις εταιρείες με τις ειδικές πλατφόρμες, που ουσιαστικά ελέγχονται από 3-4 φύλλα προσκύμενα πρόσωπα προς την κυβέρνηση. Συνολικά 88 εκατομμύρια θα μοιράζονταν σε πάσης φύσεως μεσάζοντες για προγράμματα μαϊμού. Αυτό αποκαλύφθηκε και γι' αυτό η κυβέρνηση άρων-άρων έτρεξε να μαζέψει τα άπλητά της. Την ώρα μάλιστα που εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι
μένουν χωρίς καμία απολύτως βοήθεια, αστήριχτοι από την κυβέρνηση. Εμείς θα επιμείνουμε να διερευνηθεί η υπόθεση και να βγει όλη η αλήθεια στο φως. Γιατί ακόμα και το επιχείρημα για άντληση χρημάτων εκ των υστέρων από το ΕΣΠΑ αποδείχθηκε σαθρό. Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκάλυψε ότι θα μπορούσαν να επιδοτηθούν απευθείας οι αυτοαπασχολούμενοι με βάση τα νέα δεδομένα που ισχύουν πλέον για την κρίση. Δεν το ζήτησε καν η κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πονηριές και ψέματα. Τελευταία βέβαια είδαμε ότι ο συγκεκριμένος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ειδικεύεται και στην τηλεκατάρτιση. Έτσι γίνεται συνήθως στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Υπουργοί ειδικεύονται για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει καθόλου την αξιωματική αντιπολίτευση που βρήκε μια διέξοδο στην αμηχανία της για να ασκήσει κριτική. Γιατί είναι πράγματι απορίας άξιων. Πώς και τόσα χρόνια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναρωτήθηκαν ποτέ για την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης που παρήχαν οι φορείς τους οποίους οι ίδιοι πιστοποιούσαν. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς στα σοβαρά ότι όσο εμπορευματοποιείται η εκπαίδευση μπορεί να κρατά ψηλά και το επίπεδο της παρεχόμενης μόρφωσης? Μπορεί ο ιδιώτης ιδιοκτήτης μιας δομής εκπαίδευσης να βάλει τη μόρφωση του λαού, των παιδιών του λαού πάνω από τα δικά του κέρδη? Είναι μερικά παραδείγματα που ειλικρινά αρχίζω και προβληματίζομαι κατά πόσο δράτε λογικά. Άρθρο 17. Επιδοτήσεις από ΕΣΠΑ. Ανοίξτε κύριε Υπουργέ, πάρτε τηλέφωνο στα Υπουργεία σας. Υπάρχουν έτοιμες μελέτες, έτοιμοι φάκελοι για επενδύσεις στο ΕΣΠΑ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας λέω ένα εγώ. 25 επιχειρηματίες κατέθεσαν φάκελο επενδυτικό. Έχει κλείσει ο διαγωνισμός, έχει τελειώσει. Ελέξτε τους να ξεκινήσουν, να μπουν οι φαγάνες, να σκάψουν, να μπουν οι μισθοί, να κινηθεί η διαδικασία. Εδώ και 5 μήνες είναι κλειστοί οι φάκελοι. ΕΣΠΑ, σας λέω ΕΣΠΑ εγώ. Δεν σας λέω τα βάουτσερ που κάνετε την κοπινούλα, που πήρατε από το ΕΣΠΑ τα λεφτά και τα βάλετε εκεί. Επένδυση είναι. Συγχρηματοδότηση έργο ΕΣΠΑ. Μια βιομηχανία θέλει να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί να μην την κάνουμε από σήμερα και να περιμένω πότε ο υπουργός και ο υπάλληλος θα ανοίξουν το σιρτάρι του? Σας λέω απλά πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει, αν προχωρήσετε, κάτι θα γίνει. Απευθείας αναθέσεις. Ακούστε εδώ. Άρθρο 15, 26, 34, 40, 43, 44, 45, 62, 66 είναι απευθείας αναθέσεις. Έτσι θα λειτουργήσει η κυβέρνηση. Έτσι την πάτησε και με τα βάουτσερ. Τα φιλαράκια σας. Και το λέω αυτό γιατί μάλλον οι απευθείας αναθέσεις θυμίζουν λίγο η κυβέρνηση Σιριζανέλ. Τότε που ο Καμένος έδινε απευθείας αναθέσεις και όλοι οι νεοδημοκράτες βουλευτές ήταν στα κάγκελα. Όλοι φώναζαν εδώ και είχαν δίκιο. Απευθείας ανάθεση. Σήμερα μάλιστα υπάρχει απόφαση του κ. Μηταράκη για 4,5 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση στη Μαλακάσα. Σε λίγο θα καταθέσω και την ανάθεση. Το ΦΕΚ. Απευθείας ανάθεση. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά? 10 Μαρτίου σε αυτή εδώ την αίθουσα είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που προσπαθούσε να συνδυάσει την αποτελεσματικότητα με την υπευθυνότητα. Είχα πει 3,6 δις. Ρίξτε τα σήμερα στην οικονομία. 3,6 δις. Γιατί γνώριζα ότι τα είχατε. Στο κοινό σας λογαριασμό με την Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν ζήτησα 20, ούτε 30. Και είχα πει, κύριε Σταϊκούρα, ότι συμβαίνει με την οικονομική επιδημία ό,τι συμβαίνει και με την επιδημία την υγειονομική. Κάθε μέρα που δεν κινείσαι γρήγορα, και εγώ να σας συγχαρώ κύριε Κεραπετρίτη, όλη την κυβέρνηση που ισιώσαμε την καμπύλη. Και εγώ νιώθω περηφάνεια γι' αυτό. Μπράβο μας. Το θέμα είναι πώς πάμε στη δεύτερη θέση, φάση, αλλά αυτό είναι μια δεύτερη ιστορία. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι που το καταφέραμε. Όμως στον οικονομικό τομέα, τι σας έλεγα. Η ίδια εκθετική καμπύλη καιροφυλακτή. Εάν είχατε ρίξει αυτά τα 3,6 δισεκατομμύρια τη 10η Μαρτίου, άντε την 11η Μαρτίου, θα είχατε πετύχει μία άμυνα απέναντι στην ύφεση που σήμερα για να την πετύχετε την ίδια θα θέλετε 20 δισεκατομμύρια. Γιατί η καμπύλη είναι γεωμετρική, αν όχι εκθετική. Δεν είναι γραμμική. Εσείς τι κάνατε? Περιμένετε. Κρατάγατε πυρομαχικά για να τα ρίξετε αργότερα στη μάχη. Τεράστιο το σφάλμα αυτό. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στον χώρο της οικονομίας για να μάθουμε λίγο τι γίνεται με τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. Και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γρηγόρη Τσαπατσάρη, που είναι ο πρόεδρος της Πανσεκτέ, του Σωματείου δηλαδή Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης, Αναψυχής, Τουριστικών Επαγγελμάτων και Συναφών Επαγγελμάτων. Και ο ίδιος βεβαίως έχει τη δική του επιχείρηση στην πόλη των Γρεβενών. Γεια σας, κύριε Τσαπατσάρη, και χρόνια πολλά. Ε,
Χριστός Ανέστη, ό,τι επιθυμείτε. Υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό. Για να μας πείτε λίγο, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η κατάσταση των επιχειρήσεων εστίασης, για το λόγο ότι τρέχει τώρα το κλείσιμο το Λουκέτο εδώ και αρκετό καιρό. Είναι όντως, μπορώ να χαρακτηρίζω την περίοδο αυτή, το 20 δηλαδή, από τις πλέον χείριστες καταστάσεις που βιώνει ο κλάδος, στηριζόμενος βέβαια πάνω σε κάποια γεγονότα και σε κάποιες οικονομικές συγκυρίες. Η δεκαετήσια κρίση η οποία χτύπησε τον κλάδο, που είχε σαν αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις με αντιστάθμισμα την μεγάλη ανεργία, η οποία θυμάστε άγγιξε το 30%, και βέβαια αν υπολογίσω την υπηρετική Ελλάδα πήγαμε περίπου στο 38%. Αυτά βέβαια για τους οποιοσδήποτε λόγους ουδέποτε ακοινώθηκαν. Στο διατάφτα. Μετά από αυτή λοιπόν την οικονομική κρίση υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη. Τα οποία συσσωρευμένα χρέη έτσι, αποδεικνύονται από τις καταστάσεις τις οποίες άμεσα εντός των μηνών, εντός των εβδομάδων θα έχουμε μια εκτράχυνση με το κλείσιμο το οποίο έγινε βέβαια και η κυβερνητική εντολή και συμφωνούμε και το επικροτούμε αυτό το κλείσιμο των επιχειρήσεων, διότι πάνω απ' όλα ήταν η υγεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι συμβαίνει. Θα παρακαλούσα τους συνάδελφους να αποφεύγουν και να μην ακούν την οποιαδήποτε παραπληροφόρηση. Εάν δεν έχουμε στα χέρια μας εγκύκλιο ή του Υπουργείου Υγείας ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή νόμο, δεν μπορούμε ακόμα έτσι, να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση ουσιαστική για να επηρεαστεί ο καταστηματάρχης. Θέλω λοιπόν από αυτό το πράγμα, με τα συνδικαλιστικά όργανα, τριτοβάθμια που έχω μιλήσει επανειλημμένως, ως επίσης και με το Υπουργείο Υγείας, με τη διευθύνη του Υπουργείου Υγείας του κ. Κυρίου, που από εκεί είναι εξάρτητο των γεγονότων, δηλώνω το εξής, ότι οι πρώτες βδομάδες για τον κλάδο θα είναι, συνάδελφοι, πάρα πολύ δύσκολοι. Τα μέτρα πρέπει να τα προσέξουμε, θα είναι πολύ περιοριστικά και αναφέρομαι σε κάποια συγκεκριμένα, τα οποία όπως είπα πρέπει να τα δούμε με νόμο ή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα υπάρχουν αποστάσεις στα τραπέζια. Ναι. Λοιπόν, επίσης θα υπάρχει μάσκα, γάντια στο προσωπικό το οποίο θα σερβίρει. Εκτός από αυτό, έχουμε και το ευχάριστο γεγονός. Είχα προσωπική επικοινωνία με ηθήνοντες της ΚΕΔΚΕ, η οποία βλέπει πολύ θετικό το μέτρο της δωρεάν χρήσης πεζοδρομίων και πλατιών για τα τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή, για να μπορέσει έτσι να έχουμε περισσότερα τραπέζια, να είναι μάλλον πιο μεγάλος ο χώρος, η αποστάση μεταξύ των τραπεζιών. Πολύ σωστό, αλλά ακούστε, εμένα αυτό που θα το θεωρήσω αδιανόητο και απαράδεκτο, να υπάρξει δήμος της χώρας που θα χρεώσει τον συνάδελφό μου για να βγάλει τραπεζοκαθίσματα. Ουέ και αλίμονο. Να σας πω γιατί. Γιατί η χρήση των πλατιών και των πεζοδρομίων, λοιπόν, σημαίνει τούτο εδώ, από 20 τραπέζια παραδείγματος χάρη ένας καταστηματάρχης δεν θα χρησιμοποιήσει μετά από την ασφαλή τη λεγόμενη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών ούτε τα μισά. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι χρέωση θα ζητήσει ο Δήμος και να πάω παραπέρα? Και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου σε πανελλαδική κλίμακα, γιατί μιλάω με Βόλο, μιλάω με Λίμνο, μιλάω με Χίο, έτσι, μιλάω με Σπάρτη, με Λουτράκη κλπ. Πληροφορώ λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο κλάδος βάλεται από παλιά χρέη τα οποία ήταν μέχρι πέρυσι. Χιλιάδες λοιπόν, χιλιάδες μαγαζιά δεν έχουν πληρώσει τα περσινά τραπεζοκαθήματα, την χρήση, τα περσινά. Δηλαδή, κύριε Τσαμπατσάρη, το καταλαβαίνω. Απλώς λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι έτσι όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, άμα δεν έχει βέβαια και τέλεση ειδικής, όπως είπατε και εσείς, με αποφάσεις. Η ασφαλή απόσταση. Θα υπάρχει αυτή η ασφαλή απόσταση. Καταλαβαίνω απόλυτα
που λέτε ότι δεν πρέπει τώρα να πέφτουν και πρόστιμα από τους Δήμους για τα τραπεζοκαθίσματα έξω. Απλώς εκεί τώρα πρέπει να τα βρείτε και εσείς και με τους Δήμους μια χρυσή τομή, ούτε να δούμε τραπεζοκαθίσματα παντού, αλλά ούτε όμως να φτάσουμε και στο σημείο, επειδή πλέον δικαιολογημένα δεν μπορείτε να έχετε πολλά τραπέζια και μέσα και έξω λόγω των αποστάσεων που θα πρέπει να τηρούνται, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε και μια χρυσή τομή μεταξύ αυτοδιοίκησης και καταστηματαρχών. Το σεβόμαστε, πολύ σωστά μιλάτε, το σεβόμαστε και πάντα είμαστε στην ασφαλή χρήση του πεζοδρομίου, έτσι, οπωσδήποτε μεταξύ, οπωσδήποτε των πολιτών πρωτεύει και σεβόμαστε απόλυτα την εύκολη διάβαση και ασφαλή διάβαση των πολιτών. Προς Θεού, ουέ καλήμωνο. Λοιπόν, οπωσδήποτε προέχει αυτό το πράγμα. Αλλά σκεφτείτε όμως κάτι. Στους σχετικούς πεζόδρομους που οι συνάδελφοί μου βγάλανε 10 τραπέζια. Λοιπόν, έχουμε το αρνητικό ότι θα βγάλουν τα μισά, τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιουνίου, και το χειρότερο, το οποίο το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, λοιπόν δεν το ξέρουν βέβαια οι πελάτες μας, ότι έχουμε και τη λεγόμενη πλέον τις ώρες τις οποίες βγαίνει ο πελάτης μας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν τα τραπέζια, τα 3-4 τραπέζια γίνει σε ώρα αιχμής, τα καταλάβει ο πελάτης και δεν γίνει γύρισμα τραπεζιού, τι γίνεται? Άρα τώρα για να καταλήξουμε, κύριε Τσαπατσέρη, αυτή είναι η εικόνα που θα έχουμε. Δηλαδή θα δούμε λιγότερα τραπέζια από εδώ και στο εξής όταν ξεκινήσει αυτή η άρση, αλλά θα δούμε μάσκες, όπως είπατε, και γάντια στο προσωπικό. Αλλά το βασικό είναι ότι θα πάμε και σε μειωμένο τζίρο, γιατί λιγότερα τραπέζια, φαντάζομαι, σημαίνει και λιγότερος τζίρος. Πολύ σωστά μιλάτε. Επομένως, και πάμε και αν θέλετε και λίγο να το ειδικεύσουμε. Είναι δυνατόν μετά από τις μεταφορές των χρεώσεων σε, όπως έχετε ακούσει, σε ρυθμίσεις και σε ασφαλιστικές εισφορές, να μπορέσουμε να τις πληρώσουμε από το Σεπτέμβριο που έχει βάλει η κυβέρνηση, εφόσον θα έχουμε και τα τρέχοντα και τα προηγούμενα, είναι ποτέ δυνατόν να πληρωθούν αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, κατακλείδη να σας πω κάτι, και αν θέλετε εδώ να το τελειώσουμε, εγώ προτείνω και κάνω έκκληση και στους κυβερνώντες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κυβέρνηση. Εάν δεν δοθούν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις, έτσι, ουέ και αλίμονο, θα δείτε δεκάδες χιλιάδες οι άνεργοι. Παράδειγμα, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, λοιπόν, επιδοτήθηκε η επιχείρηση συναδέλφου, ο οποίος υπήρχε να έχει και στο Μόναχο επιχείρηση και εδώ, λοιπόν, επιδοτήθηκε με 16.000 ευρώ δωρεάν χρήμα. Όχι δάνειο, κανονικό. Όχι κεφάλαιο δάνειο, κίνησης, επιδότηση. Το επαναλαμβάνω, επιδότηση, έτσι, επιχορήγηση, ας το πούμε. Εάν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, ουέ και λίμωνο, θα δείτε πράγματα απίστευτα. Και είναι φοβερό δηλαδή μετά, γιατί όλη μας η ζωή, όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, είναι το μαγαζάκι το οποίο έχουμε και ζούμε και εμείς και η οικογένειά μας. Και το προσωπικό που υπάρχει και η θέση εργασίας που δίδεται. Και αυτό που λέμε που τρέχει και το χρήμα στην τοπική οικονομία και όχι μόνο. Άρα, για να καταλήξουμε, κύριε Τσαπατσάρη, το μεγάλο αίτημα πλέον της ΠΑΣΕΚΤΕ είναι να υπάρχει αυτό που λέμε κεφάλαιο επανεκκίνησης, επιδότηση, όχι δάνειο, επιδότηση, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσουν οι επιχειρήσεις και να μην έχουμε ούτε απολύσεις λόγω του μειωμένου τζίρου και της μεγάλης οικονομικής ζημιάς που έχουμε τώρα από τους. Λόγω του κορονοϊού στους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Και το βασικότερο είναι αυτό που λέμε, να μπορέσουν να συνεχιστεί μετά η οικονομία, γιατί ο μεγάλος ασθενής από εδώ και στο εξής θα είναι η οικονομία. Πολύ σωστά μιλάτε. Εκεί ακριβώς είναι και τα μέτρα τα οποία ζητάμε, έτσι, επανειλημμένως, και θα εξονητήσουμε εκ νέου από τα συναρμόδια Υπουργεία. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσαπατσάρη, από 4 Μαΐου και μετά δείχνουν αυτά, όπως λέτε και εσείς, είναι πληροφορίες, δεν έχει κλειδώσει κάτι συγκεκριμένο. Τη Δευτέρα και όλα έχουμε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για περισσότερα. Αλλά βλέπουμε από την 4η Μαΐου σιγά σιγά κάποιες επιχειρήσεις να ανοίγουν, αλλά οι δικές σας θα πάνε πιο πέρα από ό,τι κατάλαβα. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, οι πρώτες εκτιμήσεις μας είναι περίπου γύρω στις 20. Από ό,τι φαίνεται γύρω στις 20 Μαΐου και αυτά, και κάτι που δεν είπαμε ακόμα και είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Απαγορεύεται βέβαια η χρήση του εσωτερικού χώρου, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Στο εσωτερικό χώρο δεν θα υπάρχει χρήσης, δεν θα υπάρχει σέρβις, μόνο στον εξωτερικό χώρο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι εάν κατάστημα δεν έχει εξωτερικό χώρο, ή θα δουλεύει με delivery,
ή με take away. Τώρα το αντιλήφθηκα. Δηλαδή, άμα πάμε από 20 Μαΐου, ένα εστιατόριο για παράδειγμα θα έχει μόνο τραπέζια έξω και όχι, μέσα καθόλου. Ακριβώς. Ούτε κάποια λίγα τραπέζια με αποστάσεις ή με plexiglass. Όχι. Όταν εσωτερικό χώρο, λοιπόν, για τις πρώτες εβδομάδες δεν θα υπάρχει σέρβις. Μάλιστα. Μόνο στον εξωτερικό χώρο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που παίρνετε από το Υπουργείο τώρα. Ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά όπως σας προείπα, δεν θέλω να προκαταλάβω σε κάτι τον συνάδελφο, γιατί εάν δεν το δούμε όπως σας είπαμε σε νόμο, ορθώ. Σε εγκύχλιο ή σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι, εκεί σταματάμε. Ναι, μπορεί και να αλλάξει κιόλας αυτό, να πάει και προς το καλύτερο για εσάς. Δηλαδή, ναι, μπορεί να αναθεωρηθεί ανάλογα με την κατάσταση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, αλλά να πούμε και κάτι εντυπωσιακό και είναι τιμήν προς τη χώρα και στην κυβέρνηση η οποία επέβαλε αυτά τα μέτρα για το πολυτιμότερο αγαθό, όπως είπαμε, την υγεία, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα επιλογή στον τουρισμό στον κόσμο, έτσι. Επειδή ακριβώς τη θεωρούν την πιο ασφαλή χώρα για τουρισμό. Μάλιστα. Έχουμε το μεγάλο σύν αυτό. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν το είσαι ενήμερη, ήδη πολλές εφημερίδες, έτσι, και οικονομικά περιοδικά θεωρούν τη χώρα την πιο ασφαλή για τουρισμό. Κύριε Τσαμπατσάρη, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για αυτά που μας είπατε. Και καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Μένουμε στον χώρο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον χώρο του εμπορίου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη του Skype τον κύριο Μάκη Σαββίδη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην οικογενειακή επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση στον χώρο του κοσμήματος. Είναι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελλήνων Εμπόρων. Γεια σας, κύριε Σαββίδη, και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και ευχαριστώ που σας έχουμε μαζί μας, για το λόγο ότι έχετε μια πολύ καλή γνώση και στα οικονομικά επάνω. Και βεβαίως είστε ένας άνθρωπος της αγοράς, όπου βλέπετε και αφουγκράζεσαι συνεχώς τι γίνεται έξω. Καταρχήν, να μας δώσετε μια εικόνα πού βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, μετά από αυτό το παρατεταμένο λουκέτο, εύλογο βέβαια λόγω του κορονοϊού, αλλά πάμε τώρα στην οικονομία, στον χώρο της οικονομίας που εξελίσσεται τόσο μεγάλο ασθενή δυστυχώς. Κύριε Καϊτάνη, όπως το λέτε, είμαστε σε συνθήκες πρωτόγνωρες. Περάσαμε πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη δεκαετία. Αλλά τέτοιες συνθήκες δεν έχουμε ξαναπεράσει. Πρώτη φορά έχει κλείσει ουσιαστικά η οικονομία για πάνω από ένα μήνα. Είμαστε σε κατάσταση κόμματος. Το στοίχημα τώρα λοιπόν είναι πώς θα επανέλθει ξανά η οικονομία, το εμπόριο, η αγορά. Περιμένουμε τις εξαγγελίες από εβδομάδα του Πρωθυπουργού και των σχετικών υπουργών για την οικονομία. Ευελπιστούμε ότι όπως η κυβέρνηση ξεκίνησε με προληπτικά εμπροστοβαρή μέτρα και επέτυχαν, έτσι το ίδιο να πράξει και με την οικονομία και με το εμπόριο, την αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να λαμβάνει η κυβέρνηση προληπτικά μέτρα για να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής να σβήσουμε όποιες φωτιές ανάψουν. Σας θυμίζω ότι το 2015 αργήσαμε πάρα πολύ και το 2012 αργήσαμε πάρα πολύ και ήταν αργά και πήγαμε να σβήσουμε τις φωτιές και δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη ανεργία και πάρα πολλά λουκέτα στην αγορά. Αυτό δημιούργησε και μια κοινωνική έκρηξη. Είναι λοιπόν η στιγμή, η ώρα είναι τώρα, πρέπει η κυβέρνηση να ξαναπάρει το ρίσκο, να πάρει εμπροστοβαρή προληπτικά μέτρα για να μην αφήσει οποιοδήποτε πιθανότητα στην οικονομία να μην πάει καλά. Όταν λέτε μπροστοβαρή μέτρα, ποια θα ήταν αυτά τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις? Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, κύριε Γαϊτάνη, και η ΕΣΕ μαζί έχουν ήδη προτείνει στα ανάλογα τρία υπουργεία που ασχολούνται με την οικονομία, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Εργασίας, συγκεκριμένη δέσμη μέτρων τα οποία πρέπει να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να μην έχουμε πολύ μεγάλες απώλειες. Γιατί οι απώλειες που θα έχουμε είναι δεδομένες. Και αν συνυπολογίσουμε την μεγάλη απώλεια που μας έρχεται από το τουριστικό έσοδο, τότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει τουλάχιστον να διαφυλάξουμε το εμπόριο, την αγορά, την παραγωγή της χώρας. Λοιπόν, αυτές οι επιμέρους λοιπόν δέσμες προτάσεων που έχει καταθέσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορούν πρώτα απ' όλα για το Υπουργείο Οικονομικών, την κατάργηση των προκαταβολών φόρων των επιχειρήσεων, του τέλους επιτιδεύματος,
και την επέκταση του, της δεσμοθετημένης μείωσης του 40% στα ενοίκια. Και επιπλέον, η δημιουργία αυτού του δανείου που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ζητάνε οι εμπορικοί φορείς να μην βάλει η κυβέρνηση τροχονόμο ρευστότητα στις τράπεζες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γαϊτάνη, να γίνει, γιατί ζητάμε, εάν δείτε και τα δελτία τύπου, να δοθούν πολλά σε λίγους. Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι ως εξής. 95% των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και το υπόλοιπο 5% είναι μεσαίες και μεγάλες. Έτσι λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις. Τυραχοκοκαλιά που λέμε. Τυραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Τυραχοκοκαλιά, έτσι ακριβώς, οι οποίες δεν έχουν και πολλές δυνάμεις, κύριε Γαϊτάνη. Ενώ οι μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις έχουν κάποιες δυνάμεις να τα απεξέλθουν την επόμενη μέρα. Εάν αυτό δεν το πράξει η κυβέρνηση, δηλαδή να προτιμήσει να μην βάλει τις τράπεζες και να δώσει άμεσα τα δάνεια ρευστότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα δούμε εικόνες 15 και 12, δηλαδή λουκέτα. Είναι λογικό. Όταν μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να πληρώσει τις προηγούμενες οφειλές της και δεν θα μπορεί να αγοράσει προϊόντα της μετρητής την επόμενη μέρα, γιατί έχει αλλάξει ο πιστωτικός χαρακτήρας των προμηθευτικών εταιρείων της χώρας και πλέον το ζητάνε όλοι μετρητά. Λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό λοιπόν και δεν υπάρξει ρευστότητα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουν καν να λειτουργήσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως η πλειονότητα των πολύ μικρών, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλη η Δυτική Μακεδονία αποτελείται η ραχοκοκαλιά ολόκληρη, όχι ραχοκοκαλιά, ολόκληρη η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτές λοιπόν δεν τίθεται καν θέμα να τις αφήσουμε να λειτουργήσουν χωρίς να τις βοηθήσουμε. Ναι, επειδή κιόλας κατάγεστε από τα Γρεβενά και ξέρετε πάρα πολύ καλά και πώς λειτουργεί η αγορά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Είπατε για το θέμα αυτό των δανείων, να μην μπουν δηλαδή οι τράπεζες, μεσάζοντες κτλ., αλλά να πάει απευθείας. Έχω ακούσει βέβαια από πολλούς συναδέλφους σας, μίλουσα και με τον κύριο Τσαπατσάρη νωρίτερα, ο οποίος το έθιξε το θέμα, αλλά μιλούσαμε και με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά, και γενικότερα με κόσμο της αγοράς από τη Δυτική Μακεδονία, που γίνεται μία νήξη και κατά πόσο αυτό θα ήταν εφικτό η κυβέρνηση να προχωρήσει σε επιδοτήσεις, δηλαδή σε κεφάλαια επανεκκίνησης, όχι με τη μορφή δανείων, αλλά με τη μορφή έμπρακτης στήριξης. Μάλιστα, ο κ. Σαπασάρης μου είπε ότι στη Γερμανία άρχισε να εφαρμόζεται αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, κύριε Γαϊτάνη, για να βοηθηθούν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα του μεγέθους. Ήδη το πρώτο σκέλος της βοήθειας αυτής έχει πέσει στις επιχειρήσεις και όσον αφορά τις ατομικές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει δοθεί το πρώτο βοήθημα. Τα 800 που λέμε. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα που προβλέπεται να δοθούν κάποιες μικροπιστώσεις και κάποιες μικροεπιχορηγήσεις βοήθειας να μην είναι μόνο μικρές και να μην είναι μόνο λίγες. Εμείς ζητάμε λοιπόν, ο εμπορικός κλάδος ζητάει να είναι ουσιαστική η βοήθεια και μεγάλη η βοήθεια για να μην κάνουμε. Για να μην επανερχόμαστε ξανά και ξανά για να βοηθήσουμε να διορθώνουμε προβλήματα. Ας προβλάβουμε την κατάσταση. Πρόληψη, έτσι. Ας δώσουμε προκαταβολικά μεγαλύτερες βοήθειες για να μην τρέχουμε μέσα στο καλοκαίρι να συμμαζέψουμε τα ασημάζευτα. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γαϊτάνη, να κατανοήσουμε όλοι μας και η κυβέρνηση πιο πολύ ότι αυτό που θα έρθει το καλοκαίρι και κατά επέκταση ο χειμώνας του 2021 θα είναι πολύ δύσκολος. Πολύ δύσκολος όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την ατμομηχανή της κοινωνίας, την οικονομία, την αγορά και το εμπόριο. Λοιπόν, πρέπει να στηριχτεί η αγορά, το εμπόριο, η οικονομία προκαταβολικά, προληπτικά, για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε το χειμώνα που θα έρθει, που δεν θα υπάρχουν τα έσοδα του τουρισμού που έπεφταν όλα αυτά τα έσοδα στη χώρα, σε μορφή φόρων, σε μορφή εσόδων επιχειρήσεων. Έτσι, αυτά θα λείψουν. Αυτά θα λείψουν και πρέπει να μας συμφέρει. Έτοιμους ο χειμώνας που θα έρθει. Και ξέρετε ότι τα χρήματα που θα δοθούν, αυτό που λέτε για την πρόληψη, μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομικά για το μετά, όπως αναφέρετε κι εσείς, ότι μετά η οικονομική ζημία θα είναι τέτοια που θα αναγκαστείς να δώσεις και περισσότερα χρήματα και σαν κράτος, για να μπορέσεις κιόλας να τη θασέψεις εκείνη την ενεργεια που θα σχηματίζεται, η οποία δεν θα τη θασέβεται. Άρα, αν πάρουν τώρα τα μέτρα, με ένα αυτό που λέμε λογικό οικονομικό πλαίσιο, θα βγει και θα αντέξει και το σύστημα περισσότερο και καλύτερα. Κύριε Γαϊτάνη, είναι ακριβώς όπως το λέμε και οι δύο. Το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο τώρα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά θα είναι και μακροπρόθεσμα μικρότερο. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον οικονομικό στίβο
ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Τρέχουν και οι υπόλοιπες οικονομίες δίπλα σε εμάς. Έτσι λοιπόν, αν κάνουμε εμείς τώρα πίσω, εάν δεν πάρουμε γρήγορα τα μέτρα για να βγούμε μπροστά, όπως πήραμε γρήγορα τα μέτρα έτσι από γεωμονικής πλευράς και βγήκαμε πρώτοι από αυτό τη δύσκολη κατάσταση, έτσι λοιπόν θα μας προσπεράσουν για άλλη μια φορά οι άλλες οικονομίες, θα μας αφήσουν για άλλη μια φορά πίσω. Είμαστε ήδη πολύ πίσω και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε ούτε για τόσο, ούτε για λίγο, να μην πάρουμε προκαταβολικά τα μέτρα για να βγούμε μπροστά πάλι πρώτοι. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σαββίδη. Αν τελικά δεν εισακουστείτε ή αν η κυβέρνηση, που δεν το αντιθέτως εύχομαι, να κινηθεί όπως κινήθηκε στο θέμα του κορονοϊού, με τα ίδια αυτά αντανακλαστικά. Αν όμως δεν πάρθουν εκείνα τα μέτρα τα οποία χρειάζονται τώρα οι επιχειρήσεις, σε τι ποσοστό υπολογίζετε να κλείνουν επιχειρήσεις στη χώρα, δηλαδή να μην ξανανοίξουν ποτέ μετά την κρίση αυτή του κορονοϊού? Κύριε Γαϊτάνη, αναφέρατε πιο πριν τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Η ΓΕΣΕΒΕ λοιπόν με το Ινστιτούτο της έχει προχωρήσει την έκτακτη έρευνα. Στην έρευνα που έκανε στην αγορά, η οποία έρευνα δυστυχώς έδειξε ότι και να ληφθούν αυτά τα μέτρα, υπολογίζουν ότι θα προκύψει ανεργία 200.000 συμπολιτών μας και λουκέτα 100.000 επιχειρήσεων. Λοιπόν, είναι η επόμενη περίοδος που έρχεται, κύριε Γαϊτάνη, θα είναι δύσκολη, σας το προείπα. Ειδικά ο χειμώνας 2021 θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Λοιπόν, τα νούμερα είναι εκεί, οι υπολογισμοί είναι εν γνώση της κυβέρνησης. Πρέπει λοιπόν να πάρει το ρίσκο τώρα, σήμερα, και να προχωρήσουμε, να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούμε για να μην αφήσουμε στην τύχη τίποτα. Μάλιστα. Οι όποιες επιπτώσεις θα έρθουν, θα είναι σε μεγάλη κλίμακα. Το ζήτημα και το ζητούμενο όλων είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μαζέψουμε αυτές τις απώλειες. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο που δεν σας ρώτησα ή που θέλετε να ακουστεί για να σας αποδεσμεύσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ και να σας συγχαρώ για το πολύ καλό έργο που κάνετε δημοσιογραφικό και να χαιρετήσω την πατρίδα μου, τη δική Μακεδονία. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό, όπως ξεπεράσαμε και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα. Έχουμε περάσει ειδικά την τελευταία δεκαετία πάρα πολύ δύσκολα. Ανταποκριθήκαμε, σταθήκαμε στο ύψος μας και τα ξεπεράσαμε. Με μια βοήθεια, όπως την ξεκίνησε η κυβέρνηση, επιπλέον θα είναι τα πράγματα πιο εύκολα και είμαστε εδώ όλοι για να ζητήσουμε συγκεκριμένα μέτρα, και η κοινωνία και η οικονομία, για να μην ξεχαστεί κανένας και να μην μείνει κανένας στο περιθώριο και ειδικά η φτωχή περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να υποφεληθεί το μέγιστο, γιατί έχει και πάρα πολλές ανάγκες. Έτσι. Και ειδικά με την αναδιαμόρφωση τώρα και την αναδιάρθρωση του οικονομικού της μοντέλου με την απώλεια των μονάδων ηλεκτρικής παραγωγής που έχει. Έτσι. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Το Παντοπολείο Αυθεντικό, θέλοντας να στηρίξει τους συμπολίτες μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνει την παράδοση της παραγγελίας σας στον χώρο σας. Για τηλεφωνικές παραγγελίες, καλέστε στο 24610-38027. Μένουμε σπίτι και τρεφόμαστε υγιεινά για να είμαστε όλοι καλά. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.